Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Αλίκη παρακαλάει την Μαργαρίτα να της δώσει λίγο χρόνο πριν πούνε την αλήθεια για τον Βολίδη, ο Ιάσονας θα συλληφθεί και ο Δημήτρης δεν θα μιλήσει στην αστυνομία για την εμπλοκή της Εύας. Θα πει την αλήθεια μόνο στην Αλίκη που θα έρθει σε σύγκρουση με την Εύα και τον Δημήτρη. Η Δάφνη δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η Ελπίδα δεν έστειλε να τη συλλάβουν, αφού την αναγνώρισε. Από την άλλη η Λίδα θα γίνει έξαλλη με τον Νικήτα γιατί όλη την ώρα μπλέκεται σε νέους κινδύνους. Εν τω μεταξύ ο Στέφανος θα βρει κάποιο στοιχείο που μπορεί να τον βοηθήσει. Η Εύα θα κατηγορήσει την Ελένη πως φταίει αυτή που συλλάβανε τον Ιάσονα. Ο κόσμος υποστηρίζει τον Ιάσονα μέσω των μίντια και η Αθηνά θα αναγκαστεί να τον ελευθερώσει με εγγύηση. Ο Δημήτρης θα ζητήσει την βοήθεια του Μιχάλη για την υπόθεση του Βολίδη και θα του δώσει να ελέγξει όλες τις φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ. Η Αλίκη νιώθει πως χάνει σιγά σιγά τα πάντα ενώ η Έλσα Παναγιώτη διεξαφανίζεται. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.